Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο London School of Economics ήταν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Well, first of all, let me distinguish between the legal wiretappings, which was the case of Nikos Androulakis, and the operation of illegal software, which is frequently used, unfortunately, in many European countries by state and non-state actors. In the case of Nikos Androulakis, we recognized that although the wiretapping was technically legal, it should not have occurred. How can it be that a leading politician can legally have his phone tapped? Well, it should not have happened, and that's why people left their jobs. And that's why we were bold enough to recognize that this was an institutional mistake. Why was it an institutional mistake? Because there were not enough filters to check for, sort of to make sure that other people are asked beyond the one judge who took the decision. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, που τέσσερις φορές δεν απάντησε στη Βουλή σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για τις υποκλοπές, δέχεται το ερώτημα και για πέμπτη φορά με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλά για απουσία που ισοδυναμεί με ενοχή του Πρωθυπουργού. Είναι πλέον σαφές ότι κρύβεστε από τη Βουλή γιατί είστε ένοχος. Είστε ο ηθήνο νους που έστησε τον παρακρατικό μηχανισμό και έδινε τις εντολές για τις παρακολουθήσεις, είτε μέσω επίσημων επισυνδέσεων της ΕΥΠ, είτε μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Και κρύβεστε ακριβώς γιατί δεν έχετε καμία πιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, η παρουσία Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών πυροδότησε εκ νέου τη σύγκρουση, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλει μεθόδευση συσκότησης. Τι απάντησε λοιπόν ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Ότι δεν γνώριζε για παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ. Επικαλέστηκε μάλιστα το απόρριτο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ότι δεν αγόρασε το Predator η κυβέρνηση. Ότι δεν έκανε ο ίδιος δουλειές με τους κυρίους Λαβράνο και Μπίτσιο, ενώ δεν γνώριζε τον επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν. Και ότι δεν πήγε ποτέ στο ΚΕΤΙΑΚ, ούτε γνώριζε στελέχη του. Αυτή η άγνοια πάντως που δήλωσε ο κύριος Δημητριάδης για το ΚΕΤΙΑΚ, που με βάση τα δημοσιεύματα αποτελούσε το κέντρο λειτουργίας του Predator και είναι κομμάτι της ΕΥΠ, εξόργησε τον Παύλο Πολάκη. Με βάση το ΦΕΚ του 2021 είχατε την ευθύνη έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας του ΚΕΤΙΑΚ. Όταν εγώ είχα την ευθύνη του ΕΟΠΗ και ενέκρινα τον κανονισμό παροχών του, ήξερα πού κλάνει τον μπαρμπούνι στον ΕΟΠΗ. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα και κανέναν για το ΚΕΤΙΑΚ. Και την ίδια στιγμή που δεν ξέρεις κανέναν και δεν έχεις πάει ποτέ εκεί, πώς είσαι κατηγορηματικός ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ το Predator? Έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτούν την υπόθεση των υποκλοπών. Συντήρησε το κλίμα της ομερτά και έγινε ξεκάθαρη η πρόθεσή της να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών.